Επίσκεψεις εργασίας ξεκινούν από σήμερα οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας με αποτέλεσμα προγραμματισμένα ιατρία, ιατρικές εξετάσεις και τακτικά χειρουργία να μην πραγματοποιούνται. Ήδη σε επίσκεψη εργασίας από καιρό βρίσκονται οι ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου και το ιατρικό προσωπικό της αναισθησιολογικής κλινικής. Δεν γίνονται τα προγραμματισμένα τακτικά ιατρία, οι προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, τα προγραμματισμένα χειρουργία. Από σήμερα και από τη Δευτέρα σε μεγαλύτερη έκταση. Και ο λόγος είναι όχι ή ούτε μόνο, αν το θέλετε, εισοδηματικός, αλλά διότι με τους νέους προϋπολογισμούς για τη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και για τις αμοιβές των εφημεριών των γιατρών, υπάρχει μία άνηση και δυσμενής μεταχείριση για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κυρία αιτήματα των γιατρών είναι η αναθεώρηση του προϋπολογισμού λειτουργίας του Πανεπιστημιακού και η ανακατανομή των κονδυλίων των εφημεριών με βάση το πραγματικό φορτίο. Ζητούν την άμεση δημοσιοποίηση του κόστους εφημέρευσης ανακλινική, κέντρο υγείας και γιατρό σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Επιπλέον, οι γιατροί έχουν καταγγείλει πως οι περικοπές τόσο του προϋπολογισμού του νοσοκομείου όσο και των εφημεριών σε σχέση με το 2010 δεν αποτελούν συνέπεια του μνημονίου, αλλά πολιτική επιλογή διάλυσης του Πανεπιστημιακού.